αργά, και έπειτα θα μιλήσει ειδικά. Ευχαριστώ πολύ. Okay, good afternoon to everybody. Before I will start to talk about the game, I want to give a big thank to the president of Olympiacos, Mr. Παναγιώτης Αγγελόπουλος and Mr. Γιώργος Αγγελόπουλος, for the honor of the day, and also to all the fans of Olympiacos that they gave me this great warm and warm comeback. Πρώτα απ' όλα, πριν μιλήσω για το παιχνίδι, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους προέδρους του Ολυμπιακού, στον κύριο Παναγιώτη και στον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο που με κίνησαν σήμερα και σε όλους τους οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι μου επιφύλαξαν ένα θερμό καλωσόρισμα. As about the game, I think that defensively we were very good, except the first 2-3 minutes when I took the first time out, we started with not great concentration and we were not performing this small part of the game as we planned. That's why we took the time out to change the things. Για τον Ρόσερ. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, παίξαμε καλά στην άμυνα εκτός από τα 2-3 πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, όταν και πήρα time out, γιατί ήμασταν εκτός πλάνου, δεν κάναμε αυτά που είχαμε πει. Γι' αυτό πήρα το time out για να αλλάξουμε τα πράγματα σε εκείνο το σημείο. I think after the time out we started playing more concentrated, we followed the plan, slowly we came back to the game and we got the lead. And if you see, we finished the first period leading the game, the second period, the third and the fourth, all periods we won. And this is something that was very important, that we established our way into the game, starting from good defense and then running to the open court and score easy baskets on transition. Μετά από αυτό το σημείο παίξαμε σωστά, προηγηθήκαμε στο τέλος της πρώτης περίοδου, προηγηθήκαμε σε όλες τις περίοδους, μετά και πήσαμε όλες τις περίοδους του παιχνιδιού. Ξεκινώντας από την άμυνά μας, καταφέραμε και βρήκαμε εύκολους πρώτους στο transition και έτσι κρυφθεί το μάτσι. Τώρα εγώ τους. I think in the second half our defense was excellent. We allowed only 25 points, 16-9, and that was the most important part of our game, that we keep Olympiacos in the home court 65 points. And considering the great offensive game that we had 2 days ago, I think this is a big success for our players. Από εκεί πέρα, μπορώ να πω για το παιχνίδι. Πρέπει να πω για το παιχνίδι ότι δεχτήκαμε 25 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, 16 και 9 αντίστοιχα και ξεκινώντας από την άμυνα, το πιο σημαντικό είναι ότι κρατήσαμε τον Ολυμπιακό στους 65 πόντους και αν μπορούμε να δούμε και το παιχνίδι που έπαιξε πριν 2 μέρες στη Μόσχα με τη Τζεσικά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα όταν παίζει εντός έδρας. We continue humble, we continue working hard and we continue with our way because it's a long way to go and we don't need to overreacting and to think that we succeeded something very important. Except that we won a good game away. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, πρέπει να συνεχίσουμε το δικό μας δρόμο, να δουλεύουμε σκληρά. Δεν χρειάζονται υπερβολές και περίεργες αντιδράσεις. Κάναμε ένα πάρα πολύ σημαντικό διπλό με μια νίκη εκτός έδρας, αλλά μέχρι εκεί. I want to wish the best for the team of Olympiacos for the good next. Θέλω να ευχηθώ το καλύτερο στον Ολυμπιακό για τη συνέχεια της εμπλοκής. Και τώρα πώς θα συνεχίσει τα υλικά. Κάποια ερώτηση. Καλησπέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι το έντονο, θα λέγαμε, το πρότυπο στην αρχή, αλλά στο τέλος, μετά από μια νίκη, πώς φέρετε πόντα της ομάδας σας. Και αν δυσκολευτήκατε έστω και λίγο τη στιγμή που πέρασε ο ύπνος να πάτε στα σωστά πολιτήρια. Ευχαριστώ. Εντάξει, το χειροκρότημα του κόσμου είναι πολύ σημαντικό γιατί αναγνωρίζει και τη δική μου προσπάθεια όπως όλο και όλο το παιδί που ήμασταν αυτά τα 4 χρόνια μαζί, των παιχτών, των υπολείπων παραγόντων της ομάδας, όχι μόνο του προπονητήρα, αλλά όλων, για να κάνουμε αυτά που είχαμε κάνει αυτά τα 4 χρόνια. Σε ευχαριστώ πολύ γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζει την προσπάθεια κάποιων ανθρώπων. Και τους ευχαριστώ πολύ.
Δεν πέρασα τα πολιτήρια, αλλά πέρασα λίγο τον μπάκλα. Δεν να βγω να βγω στα δεξιά, να βγω από στα αριστερά. Είναι μια απάντηση στο δεύτερο. Κόβω συγχαρητήρια, ξέρω ότι είναι πολύ καλό, αλλά θέλω με την άποψη γιατί δεν σα βλέπω να γιατί την άποψη του Ολυμπιακού του Ελληνικού Πρωτάθλημα. Γιατί η βάση των ομάδων που στην Ευρωλίγκα είναι το Ελληνικό Πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακό λέει. Κοιτάξτε, κύριε Χαμπάζη, γιατί εδώ είμαστε για τη συνέντευξη τύπου Ολυμπιακό Μακάβι Τελεβίδη. Αυτή την ερώτηση δεν νομίζω ότι είναι τώρα η στιγμή να την απαντήσω. Το μόνο που θα πω είναι ότι η κυρία Αγγελόπουλη ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Κόρτ, καλησπέρα και συγχαρητήρια. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Ολυμπιακό, δεν το είδε πολύ καλά. Μετά την ίδια που συζητήσαμε εμείς στη Μόσχα, κάνατε κάποια επιπλέον σχέδια, κάποιες άλλες σκέψεις για την αντιμετώπιση του? Όχι, απλώς δεν κάναμε κάποια επιπλέον σχέδια, κάναμε το πλάνο μας. Απλώς η νίκη μέσα στη Μόσχα έδειξε στους παίκτες μας ότι ο Ολυμπιακός έχει ποιότητα και ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που αν δεν παίξει καλά θα χάσει. Και ευτυχώς που ήταν αυτή η νίκη, γιατί ήμασταν συγκεκριμένοι να πέσουμε το παιχνίδι. Γιατί όποιος προτιμήσει τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός είναι ικανός να κερδίσει όλο το παιχνίδι. Συγχαρητήριακος. Βλέποντας τον Ολυμπιακό σε αυτή την κατάσταση και γενικότερα, πώς παίζει τόσο αυτό το χρονικό διάστημα. Εσείς απ' έξω, πώς παλιό το πολιτικό στον Ολυμπιακό, τι θα μπορούσατε απλά να πείτε προς τους παλιούς τους παίκτες και αν ήταν η συμβουλή σας για να περάσουν αυτή την παρέμβαση? Καταρχήν, το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να στηριχθεί η ομάδα από όλους, από τον κόσμο. Μου άρεσε ότι ο κόσμος φώναζε για κάτι της ομάδος, ακόμα και όταν η φορά είχε ξεφύγει στο τέλος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει ο κόσμος να στηρίξει την ομάδα. Ο Ολυμπιακός κάνει μια καινούργια αρχή, μια καινούργιους παίκτες, καινούργιο υλικό. Έχει αλλάξει πολύ σαν ομάδα, δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη να φτιάξεις ένα ισχυρό σύνολο. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή. Καταλαβαίνετε ότι κάνει στον Ολυμπιακό, θέλει άμεσα αποτελέσματα, αλλά ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι μόνο άμα στηριχθεί αυτή η προσπάθεια θα φέρει καρπούς. Ναι, είναι αυτό. Τώρα για τους παίκτες, πιστεύω ότι σήμερα η ομάδα ήταν και λίγο μπερδεμένη με τους δύο καινούργιους παίκτες, το Ρότζε στην Τετορή. Αν και ο Ρίτζε έπαιξε μόνο 6 λεπτά, αλλά θεωρώ ότι μπαίνοντας δύο παίκτες αλλάζουν οι ρόλοι, αλλάζει η χημεία. Σίγουρα η ομάδα όταν θα δουλέψουν όλοι μαζί αυτοί οι παίκτες και κάποιοι ίσως φύγουν, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς θα αποφασίσει η ομάδα του Ολυμπιακού. Σίγουρα θα με τον χρόνο και όσο έχουν το περιθώριο να κάνουν κονήσεις πολλές γιατί παιδιά παίρνει την ομάδα, αλλά θα βελτιώνει η ομάδα. Πιστεύω ότι η ομάδα έχει υλικό, θέλει να βρει ρόλους και χημεία. Αυτό όταν θα το βάλει, πιστεύω ότι θα ανέβει η απόδοση του Ολυμπιακού. Και να δούμε, ας πούμε, παιδί, όπως είδαμε χθες. Κάποια άλλη ερώτηση? Δεν χρειάζεται. Απλά στη νέα σας οικογένεια τώρα στη Μακάβη, αυτό που με έκανε εντύπωση είναι το κλίμα στον πάγκο με τους ιδιοκτήτες και εσείς και οι παίκτες μετά από αλλαγή, λίγο πριν μπουν στο γήπεδο, να κάνουν high five. Πάνω σε αυτό ήθελα λίγο να μας δώσετε την μικρογραφή, την σκεγγραφή σε αυτή την καινούργια οικογένεια. Εντάξει, έχουμε πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες και αγωνιστικά και σαν χαρακτήρες. Είμαστε όλοι ενωμένοι. Όλοι κάνουν όσο που κάνουν τη δουλειά τους. Έχουμε καλό momentum. Γι' αυτό βλέπετε αυτή την εικόνα. Σίγουρα θα έχουν και δύσκολες μέρες σε όλες τις ομάδες. Όλες οι ομάδες θα περάσουν δύσκολες στιγμές. Είναι μια μεγάλη σεζόν με πολλά παιχνίδια. Δεν μπορεί να είσαι στην καλύτερη σου φόρμα για τόσους πολλούς μήνες. Έχουμε ένα δύσκολο πρωτάθλημα στο Ισραήλ με πολύ απαιτητικούς αγώνες. Με τρεις γύρους, όχι δύο. Έχουμε να παίξουμε 39 παιχνίδια. 30. Κανονική περίοδο, 4. 34. Όχι 34. 39. 39. 14 που μας δίνει, 33 παιχνίδια. Έχουμε 33 παιχνίδια να παίξουμε, regular season, που είναι πολλά. Και έχουμε και τα regular season της Ευρωλίγκας. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ απαιτητική χρονιά. Το καλό είναι ότι έχουμε καλό κλίμα, έχουμε καλούς χαρακτήρες.
ότι δουλεύουμε σωστά και έχουμε αυτό το πρόβλημα που είδατε. Περισσότερο θέλω να το επικεντρώσετε στην ανάγκη που νιώθει κάποιος να κάνει high five με τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Εντάξει, κοιτάξτε, και η Μακάβη μετά από πολύ καιρό έχει αλλάξει νομίζω το στυλ και αυτό το βλέπουν και οι ιδιοκτήτες. Και οι ιδιοκτήτες έρχονται, χαίρονται που βλέπουν την ομάδα ξανά να παίζει καλό μπάσκετ το καθόλου και να παίζει καλά αυτό το διάστημα. Γιατί επί πολλά έτη, τα τελευταία έτη, δεν είχαν ας πούμε μια σταθερά καλή απόδοση. Είχαν κάνει πολύ καλά παιχνίδια, κάποια παιχνίδια δεν ήταν καλά. Νομίζω ότι για μας, για μένα, να ξαναπάω λίγο στο αγωνιστικό, είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε μια αγωνιστική ταυτότητα σαν ομάδα. Ήδη φαίνεται αυτό μέσα στο γήπεδο. Και από εκεί και πέρα, παίζοντας αυτό το μπάσκετ που παίζουμε, να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Βήμα-βήμα και παιχνίδι με παιχνίδι. Βλέποντας αυτό, οι διαιτητές βλέπουν μια ωραία εικόνα, τους αρέσει το παιχνίδι και χαίρονται. Ευχαριστώ.